μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε και τη νέα ελληνοαμερικανική συμφωνία, για την ακρίβεια η ανανέωση αυτής που έχει ξεκινήσει 90 και προχωράει, και θα τη συζητήσουμε σήμερα με τον εκτελεστικό διευθυντή ενός παρατηρητηρίου που πάντα στέκεται στα μεγάλα γεγονότα αλλά και στα μικρά, το Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε κι εσείς πλημμυροπαθείς? Στο τσακ. Στο τσακ. Μάλιστα. Αλλά στην περιοχή, όπως είπατε προηγουμένως, επειδή όπως ξέρετε έχω και περιουσίες στη Βόρεια Εύα και μάλιστα στην Αγία Άννα, ζούμε πάντα με την αγωνία. Εντάξει, αλλά φαντάζομαι ότι δεν συμμερίζεται και την άποψη υπουργών ότι δεν συνδέονται τα καμένα στα βουνά με το τι συμβαίνει στα παιδινά. Εάν ερχόταν ο κύριος Πέτσας εκεί, μια και ο κύριος Πέτσας το είπε αυτό, θα μπορούσε να δει ακριβώς πόσο απέχουν οι πλαγιές των γύρω βουνών και πώς έρχονται κάτω. Μια απλή γνώση της τοπογραφίας θα έβλεπε αν συνδέονται ή όχι. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτή τη συμφωνία. Μια γενική αρχή είναι ότι είναι μια καλή συμφωνία. Είναι αυτό όμως που παρουσιάζεται από τη μια πλευρά στην Ελλάδα, γίνονται αυτά. Πλήρης αποθέωση της, από την άλλη πλήρης διαμαρτυρία για αυτήν. Πού είναι τελικά τα καυτά σημεία, τα καλά σημεία και αυτά που σηκώνουν συζήτηση? Οποιαδήποτε συμφωνία, και μάλιστα στο τομέα της αμυντικής συνεργασίας και σε στρατηγικό επίπεδο, όπως ήταν πριν από δύο εβδομάδες η συμφωνία με την Γαλλία και προχθές με την Αμερική, προσθέτει όντως σημαντική, εντός εισαγωγικών ή εκτός αν θέλετε, δύναμη στη χώρα μας. Άρα λοιπόν σε πρώτη φάση μπορούμε να πούμε ότι όλες αυτές οι συμφωνίες προσθέτουν στη λεγόμενη στρατηγική εξισορρόπηση της απειλής, και η απειλή είναι μία και μοναδική και προέρχεται από την Τουρκία. Αυτό είναι το ένα το στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι πολύ σωστά στην εισαγωγή σας, δεν το λέω δηλαδή πολύ σωστά, πρόκειται περί μιας παλαιάς συμφωνίας η οποία έχει το δεύτερο τροποποιητικό πρωτόκολλο. Στη βασική διάταξη για την οποία γίνονται ή παράγονται τα ηχηρά μηνύματα και οι διθυραμβικές δηλώσεις, είναι σχεδόν η ίδια με αυτή που ήταν το 90. Όχι σχεδόν, εγώ λέω ότι είναι η ίδια, με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Άρθρο 1, παράγραφο 3. Κάποιες ελαφρές διορθώσεις, αλλά είναι η ίδια. Γιατί θα πάω ή καλύπτει περισσότερο, είναι και η επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία όμως δεν είναι σημαντική δέσμευση, έτσι. Γελάω γιατί το πιάσατε αμέσως, μισό λεπτό. Ναι. Λέει, άρθρο 1, παράγραφος 3, έτσι. Επανεβεβαιώνοντας τη σταθερή απόφασή τους να περιφρουρούν και να προστατεύουν αμοιβαίως την ασφάλεια, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των αντίστοιχων χωρών τους κατά ενεργειών οι οποίες απειλούν την ειρήνη, περιλαμβανομένης της ένοπλης επίθεσης ή της απειλής επίθεσης, και επιβεβαιώνοντας την απόφασή τους να αντιταχθούν ενεργά και ανεπιφύλακτα σε κάθε τέτοια απόπειρα ή ενέργεια, και τη δέσμευσή τους να καταβάλουν τις κατάλληλες μείζονες προσπάθειες για να αποτρέψουν τέτοια πορεία δράσης. Αυτό σήμερα, το 90, λέει. Οι Ελλάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες διακηρύσουν την αφοσίωσή τους στη διατήρηση της ειρήνης και τη δέσμευσή τους να σέβονται την αρχή της αποχής από ενέργειες οι οποίες απειλούν την ειρήνη, επαναλαμβάνοντας την ελευθερή τους απόφαση να περιφρουρούν και να προστατεύουν αμοιβαίως την ασφάλεια, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των αντίστοιχων χωρών τους κατά ενεργειών οι οποίες απειλούν την ειρήνη, περιλαμβανομένης της ένοπλης επίθεσης ή της απειλής επίθεσης, και επιβεβαιώνουν την απόφασή τους να αντιταχθούν ενεργά και ανεπιφύλακτα σε κάθε τέτοια απόπειρα ή ενέργεια, και τη δέσμευσή τους να καταβάλουν τις κατάλληλες μείζονες προσπάθειες για να αποτρέψουν τέτοια πορεία δράσης. Ποια είναι η διαφορά? Καμία. Εγώ σας είπα, να σας πω εγώ ποια είναι η διαφορά. Με συγχωρείτε κύριε Λουκόπουλε. Σας πω εγώ. Αυτή είναι το 90, σωστά? Ναι, ναι. Το 96 τι εμπόδισε αυτή η αναφορά τα ίμια? Όχι μόνο το 96, και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει πριν, αλλά κυρίως μετά το 96 και κυρίως τα 3 και τα 4 χρόνια. Άρα αλλού είναι τα ουσιαστικά, λοιπόν, λέτε. Αλλού είναι τα ουσιαστικά που πρέπει να σταθούμε. Εκεί είναι το θέμα, και αυτά παρεπιπτόντως δεν έρχονται, δηλαδή είναι μία
είναι διαφορετικές διατυπώσεις από αυτά που προβλέπονται είτε ως σύμμαχοι στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο τονίζεται, έχει τονιστεί και στην συμφωνία με τις Γαλλίες, είτε στο άρθρο 2, παράγραφος 3 και 4 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, είτε στο άρθρο 33. Δηλαδή αυτά τα πράγματα λέει, γενικά και αόριστα. Βέβαια δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό, ούτε να ονοματίσει την Τουρκία, διότι η Τουρκία, όπως και ο ίδιος ο κύριος Μπλίνκεν έχει επισημάνει, και αυτή είναι η πραγματικότητα, έχει καταστεί και συνεχίζει να είναι, θα το έλεγα καλύτερα, ένας πολύτιμος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν θυμάστε, το είχε πει στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Τσαβούσογλου, τον οποίο τον είχε ευχαριστήσει και για τις ενέργειές του στην ευρύτερη συνεισφορά στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, εννοούσε Λιβύη και Συρία, και κυρίως στο Αφγανιστάν. Αν θέλετε, εκεί θα το πούμε. Αλλά εδώ αυτό το οποίο έρχεται, αυτά τα οποία στεκόμαστε, είναι στα αυτά που έρχονται περισσότερο μετά με την επιστολή Μπλίνκεν, η οποία αναφέρει, ναι μεν μιλάει για κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά θέλω να σας πω ότι πολλές φορές όταν έχουμε διαμαρτυρηθεί εμείς για τις παραβιάσεις οι οποίες γίνονται σε αυτήν που εμείς θεωρούμε ελληνική υφαλοκρηπίδα, ναι, και δεν αναφέρομαι στην ΑΟΣ, διότι δεν υπάρχει ΑΟΣ εκτός από ένα σημείο εκεί που έκανε τα... Με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Το Nautical Geo, μόνο εκεί υπάρχει, εφόσον έχει οριοθετηθεί με την Αίγυπτο, αλλά ούτε και αυτό το σημειώνουμε. Άρα λοιπόν, εκεί που είναι η Αμερική, πολλές φορές έχει μιλήσει για διεκδικούμενες περιοχές, για disputed territories, και το ίδιο πράγμα έχει κάνει και για την Κύπρο. Άρα ας τα κρατήσουμε αυτά. Ναι, είναι όπως το είπατε, μια καλή συμφωνία. Ναι, προσδίδει στρατηγική εξισορρόπηση. Τώρα, τα υπόλοιπα, αυτά τα οποία έχω επισημάνει και προσωπικά και σε αρθογραφία, είναι κάπως έολα, με την έννοια ότι είναι τετριμένα επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν και την εγκυρότητα. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θέλω να τονίσω, και επιτρέψτε μου εδώ, επειδή πολλές φορές αρχίσαμε δηλαδή σαν να επιλύθηκε το πρόβλημα ασφαλείας της χώρας μας, ότι καμία προστασία και καμία συμμαχία δεν διασφαλίζει τελειωτικά όποιον βρίσκεται μαζί της σε σχέση μονομερής εξάρτησης. Η αξία μιας συμμαχίας για μια ορισμένη πλευρά καθορίζεται από το ειδικό βάρος της πλευράς αυτής μέσα στο πλαίσιο της συμμαχίας. Η ισχυρή σύμμαχη είναι άχρηστη σε όποιον δεν διαθέτει ο ίδιος σεβαστό ειδικό βάρος. Παναγιώτης Κονδύλης. Δεν κάνετε τυχαίες αναφορές. Δεν μου λέτε, κύριε Λουκόπουλο, γιατί τα ξέρετε και καλά από τη θητεία σας σε ενοπλές δυνάμεις μέχρι και σε θέσεις που εκπροσωπούσαν τη χώρα για το ΝΑΤΟ. Δεν μου λέτε, γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση με βάση αυτή την ανανέωση συμφωνίας σε τρία κομβικά σημεία. Το ένα είναι η Αλεξανδρούπολη. Ακούω διθυράμβους του τύπου «θωρακίζεται πλήρως η Θράκη και ο Εύρος». Από αυτό. Μα είδατε, με ρωτάτε, και μας ακούνε οι σεβαστοί και αξιότιμοι ακροατές μας αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό υπάρχει, ήθελα να πω, παραπληροφόρηση. Δημιουργείται μια εικονική πραγματικότητα, δημιουργείται ένα αφήγημα που δεν θέλω με τίποτα. Αυτό εμείς το έχουμε δηλώσει πολλές φορές, εφόσον μας παρακολουθείτε και στο παρατηρητήριο, να μην γίνει εθνικός μύθος, επαναπαυθούμε πάνω σε αυτή την εικονική πραγματικότητα και δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς. Η ασφάλεια και η άμυνα, κύριε Σαχίνη, δεν είναι θέμα outsourcing. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να πανηγυρίζουμε ότι σωθήκαμε ή επιλύσαμε το πρόβλημα ασφαλείας, το οποίο το έθεσε πολύ σωστά ο κύριος Δένδιας για ακόμα μία φορά, και οφείλουμε να πούμε το έθεσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το κάζους Μπέλι. Το είχαμε ξεχάσει αυτό. Σωστό. Άρα λοιπόν εμείς δεν εξασφαλιζόμαστε. Εμείς οι ίδιοι έχουμε πρωταρχική ευθύνη να φτάσουμε τη χώρα εκεί που είναι, για να ανασχεθεί η τουρκική επιθετικότητα και να αποτραπεί η οποιαδήποτε επίθεση εις βάρος των μειζώνων ή ακόμα και των συμφερόντων επιβίωσης της χώρας. Επειδή επικαλεστήκατε και το κάνετε συχνά το να είμαι στο Κονδύλι, αλλά από την άλλη επειδή έχετε και μια σταθερά εδραία άποψη,
όλα είναι στη βάση συμφερόντων και μεγάλων γεωπολιτικών παιχνιδιών, κοιτώντας προς τον Ειρηνικό ή στην Ευρασία, για παράδειγμα. Θέλω να σας ρωτήσω, στην αμερικανική πλευρά, η δημιουργία πια μιας super wow, το λέω απλά λαϊκά να το καταλάβει ο κόσμος, βάση στην Αλεξανδρούπολη, γίνεται με προτεραιότητα την ανάσχεση του τουρκικού κινδύνου ή γίνεται με προτεραιότητα και στόχευση προς τη Μαύρη Θάλασσα, και τι μπορεί να σημαίνει αυτό ανάποδα από την πλευρά της Ρωσίας? Λοιπόν, δεν νομίζω, το θέσατε τόσο καλά που κάθε σχόλιο που θα έκανα είναι πλεονασμός. Να πω όμως το ότι η Αμερική έχει θέση ακόμα από Ομπάμα, έτσι, από προεδρίας Ομπάμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα είναι οφθαλμοφανές που πάει το κέντρο βάρους της εξωτερικής της πολιτικής στην ανάσχεση της Κίνας στον λεγόμενο Ινδο-Ειρηνικό, δεν σημαίνει ότι έχει αποχωρήσει, γιατί ακούμε έχει αποχωρήσει, εκχωρεί αυτό, κάνει εκεί, δεν σημαίνει ότι δεν έχει ενδιαφέρον για την περιοχή, έχει άλλο συντελεστή βαρύτητος και κυρίως, για να πούμε τα πράγματα όπως είναι, όλες οι διακινήσεις στρατιωτικού υλικού, στρατιωτικών, οι οποίες προχωρήσανε, γίνανε τα τελευταία χρόνια άτυπα μέσω του λιμανιού της Αλεξανδροπόλεως ή μετασταθμεύσεις εκεί, ήταν, όπως το είπατε, για να προωθηθούν στη Ρουμανία ή ακόμα πιο πέρα, αν χρειαστεί, μέσω Ρουμανίας και από εκεί ακόμα και προς την, από την άλλη μεριά δηλαδή, προς την Ουκρανία, και γι' αυτό ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Όχι για να ανασχέσουν την τουρκική επιθετικότητα. Βέβαια, όταν υπάρχουν δυνάμεις αμερικανικές σε κάποια φάση, αλλά δεν έχει απειλήσει η Τουρκία. Η Τουρκία είναι συγκεκριμένη σε τι απειλεί και τι δίνει. Αυτό βέβαια σε μια δεύτερη φάση, εάν θα γινόταν γενική σύραξη. Έτσι, για να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί λέει, συγγνώμη για την επικράτεια. Δεν απειλεί, ούτε αμφισβητεί. Αμφισβητεί βέβαια την πλήρη κυριαρχία των νησών. Αμφισβητεί το δικαίωμα στρατικοποίησης εκεί. Αλλά δεν σου λέει ότι εγώ ή για τον Εύρο θα δημιουργηθεί. Πολλές φορές, και κλείνω εδώ, ότι ναι μεν ένα θερμό επεισόδιο που έχει περιορισμένη έκταση σε ένταση, σε χρόνο και σε τόπο, κανείς δεν μας λέει ότι δεν μπορεί να εξελιχθεί σε γενική σύραξη. Αλλά κλείνω αυτό το οποίο ακριβώς είπατε. Οι Αμερικανοί επιζητούν μία βάση εισόδου στα Βαλκάνια, κυρίως όπως είπατε στη Μαύρη Θάλασσα και κυρίως προς τη Ρουμανία, η οποία είναι αρκετά πάνω, έχει τη Μολδαβία και ακριβώς είναι κοντά πλέον προς τη Ρωσία για να βρεθεί εκεί. Η Ρωσία βέβαια με το εντός εισαγωγικών με το δίκαιο της, έτσι, εμείς ανήκουμε σε μία συμμαχία, αλλά η Ρωσία είναι μία μεγάλη δύναμη, δεν είναι υπερδύναμη, είναι μεγάλη δύναμη, είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πρέπει να το δούμε, και η Ελλάδα θα πρέπει να προσέχει και αυτές τις ισορροπίες. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, ξέρετε καλύτερα από άλλους και ως παρατηρητήριο για τα θέματα που αφορούν την ευρωμεσογειακή ασφάλεια, ότι αυτή την περίοδο το κρίσιμο διπλοπολιτικά, διπλωματοπολιτικά και διπλωματικά και πολιτικά για την Τουρκία είναι να ξετεντώσει, το λέω απλά λαϊκά, όσο περισσότερο μπορεί, για άλλους λόγους, το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Και επικαλείται φίρδιν μίγδιν τις συνθήκες για τις οποίες δεν ήταν και μέτοχος. Ρωτώ εγώ τώρα εσάς, με μια τέτοια συμφωνία πενταετή, η οποία στα τρία χρόνια μπορεί να γίνει και παόριστον, το γεγονός ότι κρίσιμα σημεία σε αυτή τη συμφωνία, όπως είναι η Λίμνος ή όπως είναι η Σκύρος, διακριτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες τα απέφυγαν. Και ενώ ξέρουν ότι η Τουρκία έχει φτάσει μέχρι τον ΟΗΕ μιλώντας για τα ζητήματα των νησιών, δεν είναι ένα μείον, διότι σε άλλα νησιά η επέκταση πέραν της Κρήτης λέει πολλά για τη στρατιωτικοποίηση. Για κρίσιμο όμως, και δεν λέω τυχαία, εγώ δεν στέκομαι τόσο στη Σκύρο, επειδή είστε και παλιός, εννοώ στη γνώση, θυμίζω ότι τον Νοέμβριο του 1973 ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Έτσεβιτ, ο μετέπειτα πρωθυπουργός του Ατήλα, είχε διαθέσει για έρευνες στην τουρκική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία, την ΤΡΑΟ, την περιοχή μεταξύ των ελληνικών νησιών Λέσβου, Λίμνου, Σκύρου, όπως και τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Αμοθράκης, με το αιτιολογικό ότι ήταν διαφιλονικούμενες, άρα διεκδικούμενες από την Τουρκία και προσβάσιμα δικαιωματικές
για τουρκικές έρευνες. Η αποστρατιωτικοποίηση είναι το πρώτο βήμα για τέτοιες διεκδικήσεις. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Βεβαίως. Όπως η αποστρατικοποίηση και ταυτόχρονα και ο διαχωρισμός του Αιγαίου με τον 25ο Μεσημβρινό. Σε παράξενα θέματα ανθρωπιστικής φύσεως, υποτίθεται, της έρευνας και διάθεσης για να μπει μέσα. Πολύ σωστά. Εδώ το παράδοξο με όλες τους προηγούμενους μήνες που γινόταν η διαπραγμάτευση, και ήταν μεγάλη διαπραγμάτευση, ήταν ότι συνήθως αυτός που θέλει να χρησιμοποιήσει τη χώρα ζητάει βάσεις. Έτσι. Το παράδοξο ήταν ότι η χώρα η οποία θα έδινε, του έδινε πολλά περισσότερα. Δηλαδή, η Σκύρος, παραδείγματος χάρη, έγινε μεγάλη συζήτηση. Και ευγενικά την απέρριψαν. Έρχεται όμως εκεί στην επιστολή, μιλάει για ασκήσεις, αλλά και αυτό είναι περιορισμένο. Είναι όμως μια θετική αναφορά, για να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι. Μιλάει ότι ασκήσεις ή συνεργασία θα γίνονται στον υπηρετικό και νησιωτικό χώρο. Μια γενική αναφορά. Βέβαια, σε ποια νησιά, στις Κυκλάδες από πάνω, στα Δωδεκάνησα, στην Λέσβο, Σαμοχείο, θέλω να σας πω ότι είναι μια θετική, αλλά δεν είναι το παν. Εν κατακλείδη, δεν μπορούμε για κάποιες ασάπειες, ναι μεν είναι θετικά, να πανηγυρίζουμε σαν να επιλύθηκε, έτσι όπως σας το λέω, το πρόβλημα ασφάλειας της χώρας. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω με αυτή την πρώτη προσέγγιση που κάνετε, γιατί όπως έχει πει και ένας κοινός μας γνωστός, δεν θα πω ποιος, υπάρχει μια σχολή, καλός ή κακός, έχει και τα θετικά της αυτή η σχολή. Είναι η σχολή του Ανδρέα Παπανδρέου που λέει, όταν μιλάς για συμφωνίες, δες το κείμενο, το πρωτότυπο στα αγγλικά για να δεις τι εννοούν οι Αμερικάνοι. Ας τη δικιά μας μετάφραση. Θέλει, έχει σημασία, ακόμη και επιστολή, στο πρωτότυπο κείμενο να διαβαστεί λέξη-λέξη. Θέλω όμως να σας ρωτήσω για κάτι που εσείς και προσωπικά αλλά και ως παρατηρητήριο έχετε επισημάνει το τελευταίο διάστημα. Την ίδια ώρα, όχι απλά στην Κυπριακή ΑΟΣ, στο Κυπριακό λιμάνι παραμένει δεμένο το Nautical Geo και δεν ξεμητίζει με την Τουρκία να λέει ότι εμποδίσαμε, προσέξτε τι λέει φίλες και φίλοι, παράνομες έρευνες που επιχειρεί να ασκήσει το καθεστώς του νότιου τμήματος της Κύπρου στα δικά μας δικαιώματα. Αυτό δεν λέει, κύριε Λουκόπουλε? Ακριβώς αυτό λέει και αυτό έχει γίνει. Αυτό έχει γίνει και σας ευχαριστώ. Βλέπω ότι παρακολουθείτε το σχολείο. Αυτό έχει γίνει. Αφού έφυγε και εμείς επισημάναμε, αν θυμάστε πολύ καλά, και τη σοβαρότητα της πρόκλησης η οποία έγινε ανατολικά της Κρήτης. Έτσι. Ναι, γιατί σωστά. Ήταν η πρώτη φορά. Εντάξει, υπάρχει μια τάση, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση τουρκική, των ντεμεκ ρεαλιστών, που λέει ότι μα τι λέτε τώρα, γιατί στο Καστελόριζο και τι έγινε που πήγε στα 6,5, αφήστε που μπήκε μέσα, αλλά μέσα από τα 6,5 ναυτικά μίλια, εκεί είναι διεκδικούμενοι και οι δύο, δεν έχουμε οριοθετήσει, έτσι, αυτό το λένε. Έλεγα όμως που στην Κρήτη είχαμε οριοθετήσει και εκεί είναι που υπάρχει, όπως και με την Ιταλία, στις θαλάσσιες ζώνες με την Ιταλία, υπάρχει ΑΟΣ. Άρα λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό το ότι εμποδίστηκε εκεί μέσα σε ελληνική ΑΟΣ. Εκεί που ήταν τα κυριαρχικά δικαιώματα για τα οποία μιλάμε. Ένα θαυμαστικό. Πάμε στον δεύτερο. Έφτυγε, πήγε να κάνει στην νοτιοανατολικά της Κύπρου για να μπορεί αυτές παρεμπιπτόντως να πούμε, να θυμίσουμε ότι αφορά είναι υδρογραφικές κυρίως έρευνες για τον EastMed. Ναι, για τον EastMed. Για το μελέτη σκοπιμότητος και φυκτότητος μέσα και το πού θα περάσει και πόσο θα κοστίσει. Πάμε τώρα όμως να το πούμε. Από εκεί και πέρα, δύο φορές επιχείρησε να βγει έξω σε οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα και εμποδίστηκε. Και με ρωτάει κάποιος κύριος, μα γίνεται να... Βεβαίως γίνεται να εμποδίζεται, διότι με το που πάει να ξεμητήσει από τη χωρική θάλασσα, έρχεται μέσα μπροστά η φρεγάτα και παραμένουν μέχρι και χθες, νομίζω, ήταν δύο. Και λέει κάποιος, μα εγώ δεν τους βλέπω στο maritime traffic, μα δεν είναι υποχρεωμένα, δεν ανοίγουν τα πολεμικά, το μπομπό δηλαδή, για να μπορέσει να φανεί που είναι η κίνηση. Όποτε δεν έχουν πολεμική αποστολή, ναι, το κάνουν. Άρα λοιπόν, αυτό έχει γίνει, δεν έχει αξιολογηθεί, είμαστε μια χαρά ευχαριστημένοι όλοι, το οποίο είναι κλεισμένο στο λιμάνι, το Nautical Geo,
Και από εκεί και πέρα μας βλέπουν και οι Αιγύπτιοι, μας βλέπουν και οι Γάλλοι, είναι αυτό το ειδικό βάρος που σας λέω εγώ περί συμμαχιών. Για να το κλείσω, αυτό που είναι φάρος αυτό το οποίο λέει ο Παναγιώτης Κονδύλης και πρέπει να το ξέρουμε. Ναι, μεν καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει σωστή δουλειά. Δεν είπα εγώ ότι δεν έχει κάνει με αυτή την έννοια ότι εξασφαλίζει και θα έπρεπε και κάθε κυβέρνηση να κάνει αυτό το θέμα. Αλλά εμείς επικρίνουμε τους διθυράμβους και το κλίμα ή την προσπάθεια δημιουργίας εικονικής πραγματικότητας που μπορεί να μας κοιμήσει και να μας πάει αλλού. Κωνσταντίνος Λυκόπουλος είναι άλλωστε και ο εκτελεστικός διευθυντής του παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας, το οποίο καθημερινά έχει αναλύσεις που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και προσεγγίζεις που δύσκολα συναντάς. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλή εγώ σας ημέρα, κύριε Λυκόπουλο. Πολύ καλά και ευγενικά σας λόγια, κύριε Σαχίνη. Να είστε καλά, καλημέρα.